Εξιτήριο αναμένεται να πάρουν εντό του Σαββατοκύριακου από τη Μονάδα Λιμωδών και την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων αντίστοιχα τα πέντε μέλη τη οικογένεια από τη Σερβία, που διαπιστώθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και διακομίστηκαν από τη Λευκάδα για νοσηλεία στα Γιάννενα. Η κατάσταση και των πέντε, κυρίω του πατέρα που είχε εμφανίσει περισσότερο σοβαρά συμπτώματα, εξελίσσεται ικανοποιητικά όπως επίσης τη συζύγου και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Και μετά το εξητήριο θα παραμείνουν σε απομόνωση 7 ημερών στο ξενοδοχείο καραντίνας στη Λευκάδα και στη συνέχεια είτε θα συνεχίσουν τις διακοπές τους είτε θα επιστρέψουν στη Σερβία. Ένα βήμα πίσω στο μεταξύ στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της να αναχαιτήσει την πανδημία έγινε από το πρωί του Σαββάτου με την υποχρεωτική χρήση της προστατευτικής μάσκας για το σύνολο εργαζομένων και καταναλωτών στα σούπερ μάρκετς. Για κάθε παραβάτη που θα εντοπίζεται από τους ελέγχους των κλιμακίων προβλέπεται επιβολή προστίμου ύψους 150 ευρώ. Όπω προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση, τα σούπερ μάρκετ υποχρεούνται να αναρτούν σχετική ενημερωτική σήμανση έξω από τα καταστήματα που να αναφέρονται στην υποχρεωτική χρήση τη μάσκα από του καταναλωτέ. Σε ισχύ παραμένει επίση η υποχρέωση χρήση μάσκα για του επιβάτε των μέσων μαζική μεταφορά. Η παραβίαση του κανόνα επιφέρει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμο 150 ευρώ. Το πρόστιμο προβλέπεται και για του οδηγού των ταξί και για κάθε επιβάτη που χρησιμοποιεί το ταξί και δεν φορά την προστατευτική μάσκα. Πρόστιμο 150 ευρώ ισχύει για τη μη τήρηση των αποστάσεων και τη μη χρήση μάσκα εντό των κομμωτήριων ενώ, αν το κομμωτήριο δεν έχει κατάλογο για ραντεβού, επιβάλλεται πρόστιμο ύψου 1.000 ευρώ.